Γεια σας μαγιές, καλώς ορίσατε σε ένα βίντεο στο κανάλι. Αυτό το κανάλι έχει δημιουργηθεί μόνο για αυτό το βίντεο, για αυτό το roster που θα σας δείξω τώρα για την Ευρωλίγκα στο NBA 2K20. Είναι κάτι που μου το ζητούσαν αρκετοί να το δείξω. Έχουμε κάνει εγώ και ο ξάδερφος μια πολύ καλή δουλειά πάνω στο roster αυτό. Και έτσι πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα θα σας δείξω το roster πώς είναι και πώς μοιάζει, που καθημερινά αναβαθμίζεται στο που καθημερινά το αναβαθμίζουμε με νέες μεταγραφές, με τα ορόστε, με κάθε νέα μεταγραφή που βλέπουμε τη βάζουμε καθημερινά, και αυτό το κάνουμε για να υπάρχει ένα roster για την καινούργια Ευρωλίγκα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα θα δείξω το roster από εδώ πως μοιάζει και ποια είναι η λογική πάνω σε αυτό το roster, και δεύτερον θα πάμε να δούμε πως μπορούμε να το βάλουμε στο My League να παίξετε με αυτό. Λοιπόν, θα πατήσετε Δέλτα τώρα που θα έρθετε εδώ, και πάμε εδώ και θα γράψετε με κεφαλαία, ακόμα και με μικρά το παίρνει, αλλά και με κεφαλαία Euroleague 2K21. Ωραία, εδώ αυτό θα γράψετε και θα σας βγάλει αυτό εδώ με τα 82 downloads και συνεχόμενα updates. Φαίνεται αυτό πόσα updates έχω κάνει. Θα περιμένουμε να το κατεβάσει το παιχνίδι και μπαίνουμε εδώ. Εδώ θα σας βγάλει την Burgos που είναι η πρώτη ομάδα που θα δείτε, αλλά θα το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Οι ομάδες, οι περισσότερες, οι καλές ομάδες είναι με το L1. Αν πάμε, θα ξεκινήσουμε από την Barcelona που είναι στις all time ομάδες. Τις έχω στις all time γιατί έτσι ξεκίνησα και δεν το άλλαξα, και όπως βλέπετε έχω βάλει τον Νίκα Λάθη και έχει ένα αρκετό τιμιό roster. Όταν γίνει κάποια άλλη μεταγραφή θα ξαναβάλω τους παίκτες, θα βάλω τη μεταγραφή αυτή. Μετά θα δούμε και την Φενέρ που δεν έχω βγάλει ακόμα τον Σλούκα, διότι δεν έχει κλείσει ακόμα τον Ολυμπιακό και έχουμε κάποιους άλλους παίκτες. Μετά θα δούμε την Bayern που έχει, ο Μονερό θα μείνει ελεύθερος και δεν τον βλέπουμε εδώ. Πάγκος, Γκουντάι, της Will Thomas, πρέπει να βάλω και τον Boy, πρέπει να βάλω τον JC Rivers εδώ πέρα. Αλλά προχωράμε λίγο. Προχωράμε, εδώ είναι η Real και έτσι προχωράμε. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, θα σας τις γράψω όλες κάτω στην περιγραφή, στο description θα σας γράψω όλες οι ομάδες που αντιστοιχούν. Και πάμε μέχρι τέλος, εδώ βλέπουμε και τον Ολυμπιακό, να σας τον δείξω μία με τους κλασικούς παίκτες στο roster. Αυτό θα ολοκληρωθεί σε πολύ λίγο καιρό αφού θα γίνει και η μεταγραφή του Σλούκα όπως φαίνεται. Προχωράμε εδώ, βλέπουμε και άλλες ομάδες, βλέπουμε και εδώ που έχει τον Delaney και τον Ντατόμε που έχει κλείσει, το Hines, πολλές μεταγραφές και η Armani. Προχωράμε, έχουμε και την Μπασκόνια, την Χίμκι, και προχωράμε, περνάμε κάποιες ομάδες εδώ. Να πάμε να σας δείξω, εδώ είναι η Χάπουελ, να σας δείξω και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ, όπως βλέπετε, ο Φώστερ που έχει κλείσει, ο Παπαπέτρου που τον ανεβάσαμε overall θα είναι ο αρχηγός της ομάδας, έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Ο Μίτογλου, ο Παπαγιάννης, με τα Μπέντιλ και Βουγιούκας περιμένουμε και τις υπόλοιπες μεταγραφές. Και τον Νέντοβιτς θα τον βάλουμε σε λίγο καιρό, μόλις ανακοινωθεί κιόλας ή όταν γίνει τελείως σίγουρη η μεταγραφή του. Και τελειώνουμε εδώ πέρα που είναι η τελευταία, η Philadelphia All Time 76ers που είναι η FS. Μετά έχει ομάδες άκυρες που δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτές είναι οι ομάδες οι βασικές και έχουμε και άλλες 6 ομάδες βάλει για να υπάρχουν ακόμα περισσότερες ομάδες, ακόμα πιο ωραίες ομάδες, γιατί να μην υπάρχουν μόνο 30, να υπάρχουν 36 ομάδες. Αυτές είναι οι πρώτες 30.
Και εδώ πάμε και βλέπουμε ότι έχω βάλει την Μπούργκο στους κανονικούς Φιλαδέλφια. Έχω βάλει την Μονακό στους Μιλγόκι. Μετά είναι η Μπρέσια. Μετά είναι η Μπανταλώνα. Μετά είναι η Τενερίφη και εδώ είναι η Λούτβισμπουργκ. Δηλαδή ομάδες που ήταν πολύ καλές στο EuroCup και στο EuroCup και στο Champions League μπήκαν στο roster για να υπάρχει προορισμός στις ομάδες. Και μετά είναι ομάδες NBA που δεν μας ενδιαφέρουν. Και στο τέλος θα σας δείξω και τους free agents. Είναι όλοι αυτοί εδώ. Και μέσα στη χρονιά είχα κάνει μια πάρα πολύ δουλειά πάνω στους free agents. Εδώ βλέπετε τους κλασικούς free agents. Έχω βάλει όμως και άλλους. Noah, Mel, Birch, Poirier, Neto. Πάρα πολλούς free agents. Δηλαδή free agents, η λίστα της free agents είναι όπως βλέπετε πάρα μα πάρα πολύ. Δηλαδή ακόμα, μέχρι ακόμα και το 72-73 overall είναι παίκτες που τους έχω ανεβάσει rating, τους έχω φτιάξει ο ίδιος. Είναι ένα πολύ ωραίο, έχω κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά και ας ελπίσω να την κατανοήσετε. Και να προχωρήσουμε, εντάξει αυτό είναι το roster. Όπως βλέπετε θα να προχωρήσουμε να σας δείξω το roster πως μπορούμε να το βάλουμε μέσα σε ένα My League. 6 του without saving. Πάμε σε ένα My League. Εδώ θα φτιάξουμε ένα καινούριο. New My League. Και πάμε. Πατάμε Δέλτα εδώ. Βρίσκουμε ξανά το roster όπως το έχουμε βρει. Εγώ το έχω έτοιμο αλλά θα το γράψετε κανονικά όπως σας έδειξα πριν. Θα πατήσετε Custom League, θα πατήσετε Start in Regular Season και εδώ θα πρέπει όλες αυτές τις ομάδες που βλέπετε να τις αλλάξετε και να τις κάνετε All Time όπως σας κάνω εγώ. Όπως βλέπετε όλες οι ομάδες πρέπει να γίνουν All Time. Και με την λίστα που θα σας έχω από κάτω με τις ομάδες θα μπορείτε να τις φτιάξετε ανάλογα με τη δικιά σας επιθυμία, αναλόγως όπως θέλετε τις περιφέρειες, για να είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο για σας αναλόγως ποια ομάδα θα διαλέξετε μετά. Και έτσι βάζουμε όλες τις ομάδες με το L2, αλλάζουμε όλες τις ομάδες και όλες τις ομάδες κάνουμε all time. Μπαίνουν με μια σωστή σειρά γενικά εδώ, αλλά μπορείτε να σας αλλάξετε φυσικά πατώντας H, swap move team και να την πηγαίνουμε και να την αλλάζετε με όποια θέλετε και μετά πατάμε απλώς χ πάλι. Οι επόμενες 6 ομάδες που σας έδειξα πριν, οι Burgos και αυτές που σας έδειξα, θα μπουν με σειρά, με το R2 με τη σειρά. Πατάμε μια φορά το R2, μπαίνουν εδώ, R2 εδώ, R2 εδώ, R2 εδώ, R2 εδώ, R2 εδώ και τελειώνει έτσι και έτσι φτιάχνουμε το, έτσι κάνουμε customize το link μας. Τις βάζουμε όποια σειρά θέλουμε να σας λέω, αλλά έτσι μπαίνουν και έτσι μπορούμε να παίξουμε σωστά το league. Αν θέλετε μπορείτε να μην βάλετε τις 6 ομάδες αυτές, αλλά είναι καλύτερο για εσάς περισσότερες ομάδες, περισσότερα παιχνίδια, περισσότερη διασκέδαση. Πατάμε με τα options και μπαίνουμε και κάνουμε setup option εδώ και το φτιάχνουμε όπως θέλουμε. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε, εγώ συνήθως βάζω 70 παιχνίδια με τις νέες, με τις περισσότερες, τώρα με τις καινούριες ομάδες. 6 λεπτά, εδώ βάζω 8. Αυτά δεν τα πειράζω πια, το έχω δοκιμάσει, δεν τα πειράζω πια. Πάμε εδώ, βάζω 5-5-1-1 για να μοιάζει σαν Final Four. Αυτά τα αφήνουμε όπως είναι. Αν θέλετε να μην έχει trades μπορείτε να το αλλάξετε, εγώ τα αφήνω. Έτσι αλλιώς είναι κάτι καινή, είναι κάτι ωραίο, κάτι διασκεδαστικό για τα trades. Injuries τα αφήνω για να είναι πιο αληθινό το παιχνίδι. Εδώ αυτά τα αφήνουμε όπως είναι. Και εδώ το βάζετε όπως θέλετε. Εγώ συνήθως παίζω στο Hall of Fame. Ή μπορείτε να κατεβάσετε για κάποιο. Πατάμε Advanced λοιπόν. Και εδώ πρέπει να διαλέξουμε με το τετράγωνο Select όλες τις ομάδες. Πριν διαλέξουμε την αγαπημένη μας ομάδα και αυτή που θέλουμε και μετά πατάμε Advanced. Εδώ έχουμε All User Teams. Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν και στη συνέχεια. Και τώρα, πριν μπούμε θα σας εξηγήσω κάτι. Στις ομάδες
που δεν έχουν ολοκληρωμένο roster, εδώ πατάμε το generate rookies, στις ομάδες που δεν έχουν ολοκληρωμένο roster θα μπαίνουν παίκτες από τους free agents. Και αυτό έχουμε ομάδες πολλές που δεν έχουν ολοκληρωμένο roster επειδή δεν έχουν γίνει μεταγραφές. Όσο περνάει καιρό θα γίνονται όλο και περισσότερα τα ολοκληρωμένα roster και ολοκληρωμένες ομάδες. Αλλά δεν έχουν γίνει μεταγραφές και δεν έχουν κάνει όλες οι ομάδες τις μεταγραφές που θέλουν και μπαίνουν κάποιοι random free agents στις ομάδες. Δηλαδή αν πάμε εδώ και δούμε την Burgos, θα δούμε ότι έχει πάρει τον Udonis Haslem, τον Willie Reed, τον Mikael Eric, τον Barbosa και έχουν μπει κάποιοι άκυροι παίχτες που τους είχα εγώ πριν στους free agent. Και αυτό, αν θέλετε, και αυτό μπορεί να είναι ωραίο για σας γιατί θα είναι σαν να κάνουν μεταγραφές, σαν να έχουν ολοκληρώσει αυτή το roster, σαν να είναι κάτι που να το κάνει το CPU όπως θα ήταν κανονικά μεταγραφές, απλώς δεν θα είναι αληθινές και θα έχουν μόνο το roster που έχουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Και όπως σας λέω, καθημερινά αυτό το roster θα αναβαθμίζεται για να υπάρχει και να υπάρχουν ακόμα πιο πολλές μεταγραφές. Για να πάμε λοιπόν όμως να βάλουμε τα σήματα, πιστεύω ότι το ξέρετε περισσότερο, αλλά πάμε να σας το δείξω. Πάμε στο Upload Download Team Designs, πατάμε χ ξανά και πατάμε μετά Δέλτα και γράφουμε εδώ ας πούμε Burgos, που είναι η ομάδα, η ισπανική ομάδα που τα πήγε πολύ καλά απέναντι στη Real στην ACB και βρίσκουμε όποιο μας αρέσει εμάς. Εγώ εμένα μπορεί να μου αρέσει αυτό, ενός πολύ καλού Ισπανού creator. Πατάμε εδώ πατάμε το χ εδώ. Θα περιμένουμε στις πρώτες τρεις ομάδες αρκετή ώρα, μετά θα φτιαχτούν πολύ γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω εδώ θα το κάνετε σε όλες τις ομάδες. Δεν χρειάζεται να σας το δείξω για όλες τις ομάδες. Το ίδιο θα πάτε να κάνετε και στους All Time 76ers που είναι οι FS. Θα σας γράψω ξανά, σας το λέω στο description ποια ομάδα είναι ποια. Και μετά το τελευταίο πράγμα που έχετε να κάνετε για να το ευχαριστηθείτε περισσότερο είναι να πάτε στα Options και στα My League Automation. Εδώ θα βάλετε ποια ομάδα θέλετε να διαλέξετε, ποια ομάδα θέλετε να έχετε εσείς στον έλεγχό σας. Και το κάνετε τέλος πάντων σε όλες τις ομάδες και δεν θα σας φανεί το βελάκι με το R2, το βελάκι πάνω δεξιά με το R3 που θα αλλάζετε τις ομάδες και έχετε μόνο αυτήν την ομάδα. Και έτσι τελειώνουμε και με το My League και πώς θα μπορείτε να φτιάξετε τις ομάδες στο My League. Λοιπόν, και δύο πράγματα για το τέλος πριν κλείσω. Είναι να σας πω ότι έχω κάνει εντάξει, έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά εγώ με τον ξαδερφό μου, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για αυτό το roster και θέλω να το μάθουν αρκετοί. Αν υπάρχει και ένα βίντεο σε ένα άλλο κανάλι με το περσινό roster παρόμοια, δηλαδή και πέρσι ήταν Ιούλιος νομίζω όταν το είχα φτιάξει. Λοιπόν, περινά, μέχρι και τις 5 Αυγούστου θα έχουμε αναβαθμίσεις, μετά θα ξαναέχουμε στις 25 Αυγούστου που εκεί θα έχουν τελειώσει οι ομάδες στο roster τους. Θα έχουμε έως και 10 Σεπτέμβρη, 7, 8 Σεπτέμβρη θα έχουμε ένα τελειωμένο roster γιατί εκεί κάπου θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, τα πρωταθλήματα των ομάδων. Αυτά. Το roster αυτό θα αναβαθμίζεται όπως σας λέω καθημερινά. Στο description οι ομάδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια.